Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing στην εκπομπή όπου βλέπουμε πιο premium figures και αγαλματίδια. Σήμερα για άλλη μια φορά θα δούμε κάτι από την κοτομπουκίλια και Artifacts Plus. Εδώ έχουμε τα δύο αγαπημένα ρομποτάκια και κλασικά ρομπότα από το Star Wars, τον r 2 και τον C3PO. Να πω ότι εδώ είναι η έκδοση του C3PO με το ασημένιο πόδι. Εντάξει, έχει γίνει πολύ δώρο με αυτό το πόδι, αλλά στην τελική ενώ το ψάξανε, άλλοι είπαν για αυτό το λόγο, άλλοι είπαν για τον άλλο λόγο. Στην τελική όλοι καταλήγουμε πω απλά αυτό το ασημένιο πόδι. Προσθέθηκε και για να φανεί ότι και αυτό έχει μία ιστορία. Να πω ότι οι φιγούρε του, τα γαλματίδια και οι φιγούρε του Στάργο συνήθω έχουν και άλλα χέρια για να μπορεί να κάνει παραπάνω στάσει. Α πούμε, εδώ αυτό έχει ένα διαφορετικό χέρι, ο C3PO, και ο d του έχει αυτή την έξτρα ρόδα για να κάνει μία διαφορετική στάση. Και καλά, αυτό που είχε την τρίτη ρόδα όταν έτρεχε, α το πούμε, ή κάτι τέτοιο. Το scale του είναι 1 προ 10 ή κλιμακά του, α το πούμε. Ε, αυτά, αυτή φιγούρα να πω, αυτό το set μάλλον αγοράστηκε από το Epic στην περίοδο που είχε κάποιες πολύ καλές εκτόσει. Αυτή μαζί με κάποιες ακόμα τις οποίες θα τις δούμε λίγο αργότερα και την έχω και αρκετό καιρό από το προηγούμενο τέλη καλοκαιριού ήταν περίπου αν θυμάμαι καλά Κάπου εκεί αυτά, πάμε να μπούμε μέσα σιγά σιγά να την ανοίξουμε να δούμε τι παίζει Ένα πάρα πολύ γαμάτο set με τα δύο αγαπημένα ρομποτάκια, είχε και ένα άλλο set με τα τρία ρομποτάκια που είχε και τον BB-8 αλλά εγώ προτίμησα αυτό γιατί είναι πιο πολύ του κλασικού εκεί είχε και το πιο καινούριο C-3PO που είχε το κόκκινο χέρι κλασικά όλες αυτές οι φιγούρες κοντομπουκίγια έρχονται σε αυτές εδώ τις πλακέτες να πούμε ότι εδώ, εδώ, έχουμε και δύο μαγνητές ναι μιας και μιλάμε για δύο φιγούρε, δύο αλματίδια, τον C3PO και τον R2D2. Α, ah, ο R2D2 βλέπουμε ότι είναι, έχει ένα έξτρα χέρι. Α, ah, και το ένα χέρι του είναι ήδη κουμπωμένο, οπότε εδώ έχει και δύο πιο μικρά χέρια, α πούμε. Α, ah, και αυτό που λέγαμε για τον R2D2, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει και τι τρει ή τι δύο. Τα δύο πόδια του ας πούμε, τέλος πάντων θα μπούμε και εδώ Να πούμε ότι κάθε φιγούρα, κάθε σετ ας πούμε Έχει και ένα φυλάδιο με οδηγίες το οποίο δεν μας χρειάζεται, μας λέει πώ να συναρμολογήσουμε τη φιγούρα και καλά και κάποια πράγματα. Αυτά πάμε να μπούμε μέσα στο να τα κόψουμε μάλλον για να τα δούμε. Ναι, τα ανοίξαμε και α ξεκινήσουμε με του δύο μαγνήτε του. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι μαγνήτε για να βάζει τα ρομποτάκια σου πάνω. Και μπορεί και νομίζω και τα δύο να βάζει και σε ένα ακόμα. Εντάξει, αυτέ οι πλακέτα του είναι πάρα πολύ ωραία και ο c ετσι που είναι χρώμα στο πούμε φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Α ξεκινήσουμε όμω με τον r d 2 το κλασικό αγαπητό αστρο ρομπότ πάρα πολύ ωραίο. όπως είναι το σώμα του έτσι μπορούμε να το δούμε λίγο πιο κοντά νομίζω ναι, αυτό που λέγαμε εδώ αυτό παίζει, να παίζει ρόλο έχει δύο θέσεις για το πως θα βάλεις τα πόδια του για να κάνεις μια οποιαδήποτε από τις δύο στάσεις που μπορείς πάρα πολύ ωραίο. κοιτάξτε εδώ για πόσο μικρό αγαλματίδιο μιλάμε και πόσο γαμάτι λεπτομέρεια όπως είπαμε το Η κλίμακά του είναι 1 προς 10 πάρα πολύ ωραίος αυτόν τον αφήνουμε εδώ να γυρίζει ας πούμε Λοιπόν, ας ανοίξουμε τα δύο πόδια να τα πούμε. Μπορεί μπορείς να πεις και έτσι με τις ρόδες. Α, και αυτά έχουν μια μικρή κλίση και αυτό για να σε βοηθάει στο πως να στήσεις τη φιγούρα σου. Και είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Εδώ ας δούμε και το άλλο και μετά θα τον ολέψουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, το ίδιο μετάλλο, αλλά αυτό είναι από την άλλη μεριά. θα δούμε τώρα πώ θα μπουν αυτά. Να πούμε ότι α, βασικά όχι τι θα δούμε, α ξεκινήσουμε να τον φτιάχνουμε κιόλα. Αν θυμάμαι καλά, ναι, αυτό εδώ το καλώδιο πρέπει να είναι μπροστά. Πάρουμε λίγο για τη βοήθεια του κουτιού. Ναι, όπω μα το δείχνει και στο κουτί, αυτά εδώ είναι μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Και καλώδια ή ό,τι άλλο ήταν αυτά. Λοιπόν. Όχι τώρα, α πούμε το βάλα στη θέση για την άλλη στάση. Α κάνουμε πρώτα την κανονική του. Ναι, το πρώτο πόδι μπήκε, μπήκε και το δεύτερο και ναι ο r του μας είναι έτοιμος α, έχει κάτω, ναι για κάτω έχει αυτό το μικρό μπορείς να το βάλεις σε περίπτωση που θες να τον έχεις ας πούμε έτσι αλλά εντάξει τώρα νομίζω δεν μας χρειάζεται και είναι έξτρα ρόδες και αυτοί είναι μαγνήτες του για να τους βάλεις πάνω στο μαγνήτη ο r του είναι έτοιμος στην πρώτη του στάση μετά να δοκιμάσουμε και την δεύτερη του στάση πάμε να ανοίξουμε και το C3PO α, εδώ είναι σε μια ζελατίνα το σώμα και τα πόδια του Τι λες τώρα έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό αλλά φαντάζομαι πόσο λερώνει αυτό το υλικό Έχει στάνταρ κοπή για να μην μπορείς να βάλεις ανάποδα ή κάπως άλλο στο σώμα του Γενικά η καπως αλλο το σωμα του γενικα η κοντομπουκι έχει πολύ προσεγμένη δουλειά σε αυτά τα θέματα Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη για να μπει το σώμα του έτοιμο τώρα είναι σαν το αγανωτήριο από τα Oscar και το Oscar πάει στον C3PO Συνεχίζουμε, πάμε στο κεφάλι, το οποίο κεφάλι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο Ναι, εντάξει Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο είναι το κεφάλι του Τώρα γενικά έχει περίεργε τα αλλά όσο φαίνεται έτσι, πόσο γαμάτη δουλειά, πόσο πολύ γυαλίζει και πόσο ωραία μένουν οι δαχτυλιέ πάνω σε αυτό το υλικό. Α κουμπώσουμε και το κεφάλι του. Έτοιμο και το κεφάλι του, το οποίο γυρνάει κιόλα. Και α δούμε και τα χέρια του το οποίο ένα χέρι του είναι αυτό πόσο γαμάτη δουλειά έχει κοιτάξτε πόσο μικρή δουλειά πόσο μικρό είναι και πόσο γαμάτη δουλειά έχει ένα τόσο μικρό αγαλματίδιο τι λέει ρε φίλε πάρα πολύ ωραίος αυτό αν δεν κάνω λάθος είναι μην τον βάλουμε και τα χέρια κουνιούνται α γι' αυτό βασικά ναι, δεν έχει δεύτερο μπράτσο ένα Δύο πράγματα έχει, δεν έχει τρίτο μάλλον. Απλά έχει να αλλάζει τα πιο μικρά του χέρια να κάνει ανάλογα τι θέλει. Αυτό δεν αλλάζει τελείω η τώρα μπορεί να τον κάνει όπω θέλει. Και το δεξί του χέρι. Πάρα πολύ ωραίο. Α το βάλουμε και αυτό και μετά θα δούμε ποιο από τα άλλα δύο χέρια θα βάλουμε. Ναι, βασικά και τα δύο χέρια είναι αριστερά, απλά το ένα α πούμε είναι πιο κλειστό. Α το πούμε, κάτι είναι τόσο μικρό και δεν θα εστιάσει. Το ένα είναι κάπως έτσι ενώ το άλλο είναι πιο ανοιχτό ας πούμε με Το ένα κάνει σαν να δείχνει και καλά ξέρω εγώ ή να μιλάει ε, Θα βάλω αυτό που έχει λίγο μια διαφορετική κίνηση γιατί το άλλο είναι ίδιο με το αριστερό του Πάρα πολύ ωραία να έχει έτσι μια μικρή διαφορά ας πούμε Και αυτός κουνιέται, κουνιέται και όλα στα χέρια του Πάρα πολύ ωραία νομίζω μπήκε να γυρνάει λίγο το χέρι του Μπορείς να κάνει την κλασική στάση ξέρω εγώ που είχε ο C-3PO καπως έτσι και ο R2D2 μαζί και τα δύο ρομποτάκια είναι πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω μπορούμε να το δούμε λίγο πιο κοντά τώρα ολοκληρωμένο. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτο. Ανάλογα τώρα τι θα έπρεπε να κάνει, είτε τον αφήνει έτσι όπω προχωρούσε, είτε ψηκώνει, ξέρω εγώ, το ένα χέρι, ή κάπω του κάνει και κάπω πιο περίεργα, όπω έτσι, όπω έτρεχε, α πούμε, όπω περπατούσε, έτσι το περίεργο δικό του στυλ. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ γαμάτο παγαλματίδιο ή φιγούρα και όπως είπαμε με το ασημένιο πόδι του, κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ γυαλίζει και πόσο όμορφο είναι. Και το σημείο εδώ που φαινόταν τα καλώδια του, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μπορούμε να τον έχουμε λίγο εδώ να γυρίσει να τον ζουμάρουμε και λίγο. Να τον βλέπετε λίγο καλύτερα, ναι νομίζω έτσι γίνεται λίγο καλύτερη δουλειά. Και ας δοκιμάσουμε λίγο τον r να βάλουμε, να δοκιμάσουμε μάλλον την άλλη στάση του που είπαμε με το δεύτερο εξάρτημα. Και αυτό απλά το κολλά εδώ κάτω. Έχουμε εδώ την εγκοπή του, αλλά βασικά το βάζει και το κλειδώνει. Έχει ναι, μπαίνει α πούμε κάπω έτσι και μετά κλειδώνει πάρα πολύ ωραία. Αλλά και αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Εννοείται να μπουν κάπω έτσι, και αφού είναι σε εκείνη την περίεργη στάση. Όταν έτρεχε κάπω έτσι, πω, πω τι λε τώρα! Κοιτάξτε τον, ωραίο και αυτή η στάση του πάρα πολύ ωραία. σα που θα έρθει αυτή τη στάση πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Καμαρώστε τον. Τώρα δεν χωράνε και οι δύο να του βάλουμε πάνω. Α, βασικά, να του βάλουμε στο ίδιο. Να του βάλουμε στο ίδιο μαγνήτη. Α, για να κάνει μια κλασική σκηνή, α πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Καμαρώστε τα πόσο όμορφα γαλματίδιο. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα λίγο zoom. Νομίζω, άμα το φτιάξουμε κάπω έτσι. Ναι, με λίγο καλύτερο zoom να του καμαρώσετε λίγο καλύτερα πόσο όμορφη είναι και οι δύο. Και σε ένα μαγνήτη χώρισαν και οι δύο. Εντάξει, για να κάνει μια έτσι πιο ωραία σκηνή, α πούμε, σε ένα μαγνήτη. Διαφορετικά ε, του βάζει και του δύο σε ξεχωριστό. Πάρα πολύ όμορφη. Και του φτιάχνει εσύ ανάλογα τώρα πώ θέλει. Εμένα μου άρεσαν έτσι, ίσα που θα του άφηνα σε ένα μαγνήτη και του δύο. Εντάξει, είναι μικρά σχετικά, αλλά έχουν πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ένα πάρα πολύ όμορφο set. Θα δούμε κι άλλα. Μείνετε συντονισμένοι. Το φιγουράκι unboxing προσπαθώ ένα βίντεο τη βδομάδα. Το πολύ ένα βίντεο ανά δύο εβδομάδε. Να βλέπετε ένα παρόμοιο βίντεο που ανοίγουμε ένα πιο premium αγαλματίδιο, α πούμε. Αυτά παιδάκια μου δείτε το και στο βίντεο γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν αυτά τα δύο αγαπημένα ρομποτάκια από το Star Wars. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και γκικ βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, φάνκο πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κοινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά καλή συνέχεια από μένα.